Δημήτρη. Καλησπέρα. Έχω κι άλλα να σας πω. Πιο μετά. Έλα, Αρτακή. Έλα, ρε φίλε. Τι έγινε. Παοκτζής είσαι. Από Μενίδη, ρε. Από. Από Μενίδη τηλεφωνώ. Ναι, τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι. Ρε Τακάρη. Ναι. Εγώ. Τι ομάδα είσαι. Παλιά εποχή μιλάμε. Τι ομάδα είσαι. Παλιά εποχή. Κολοκοτρώνει. Με τον Απήλιο, με τον Βασιλάκη. Ναι, πρόσφατα, ναι. Ήμασταν φιλαράκια. Ναι, και εγώ ήμουν. Εμένα με ονομάζανε την ΑΕΚ ο Σαρντάνα. Είχα το τύμπανο. Το. Δεν το θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. Να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, φίλε μου Σαρντάνα. Εκεί το θυμάσαι αυτό. Όχι, δεν το θυμάμαι. Μόνο τον Ατήλιο θυμάμαι. Ναι. Δεν το θυμάσαι. Λοιπόν. Κοίτα, πόσο χρόνο είσαι τώρα. 42, όσαν τα πρωταθλήματα. Τα άλλα μου τα χρόνια δεν τα έχω ζήσει. Θα σου να πετσιδικά, δεν τα ακούω. Ναι, βέβαια. Ήσουν να πετσιδικά, δεν τα ακούω. Ναι. Τελείως. Για πες τίποτα άλλο, για πες τίποτα άλλο, πάμε παρακάτω. Τι να πω, ρε Τάκη, το... Ναι, μόνο και τον τύπανο με πήρες. Όχι. Πες. Πήρα, ας πούμε, να... για το ποδόσφαιρο το ελληνικό, δεν... Ναι. Δεν λέγεται να πούμε. Άμα δεν γίνουν, ας πούμε, δεν έρθουν αυτοί οι παίκτες τώρα που παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Ναι. Παλιά εποχή. Ναι. Ούτε στους εραστέγνες δεν θα παίζανε. Μάλιστα. Καταλαβες. Όχι. Ούτε στους εραστέγνες. Όχι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα να πούμε κάτι ποδοσφαιριστές και τους καλούν στην εθνική και. Αλλάζουν, φίλε, τα χρόνια. Αλλάζουν τα χρόνια. Παλιά υπήρχε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος. Τώρα πού θα ψάξεις τα 10 εκατομμύρια να βρεις 3 παλικάρια σαν κι αυτούς. Ναι. Αλλάζουν τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, Τάκη, κοίταξε, για αν θυμάσαι, ναι. Παλιά, ας πούμε, ναι, παλιά. Όλες τις ομάδες, ας πούμε... Μουράτη. Βεβαίως. Βέβαια, Μπαχταράς, μπορεί να πει κανείς. Βεβαίως. Ναι. Παυλίδης. Ναι, Σιδέρης, ναι, Μποτίνος, ναι, Γιούτσας, ναι. Ζαντέρογλου. Σωστό. Κατάλαβες. Πολυχρονίου όλοι, Αγανιάν όλοι, ναι. Πολυχρονίου. Ναι, τι θες να πεις, ότι δεν βγαίνουν τώρα. Όχι. Δεν βγαίνουν, τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Δεν βγαίνουν. Τώρα δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο... Ούτε Πέλε ξαναβγαίνει, ούτε Μαραντόνα ξαναβγαίνει. Όχι. Ούτε Κρόιφ, ούτε Μπεστ. Και ούτε και Δελικάρης ξαναβγαίνει. Έτσι. Ο Δελικάρης, ακούς, όταν τον πήρε, ας πούμε, από το... Αργοναύτη. Από τον Αργοναύτη, μπράβο. Δηλαδή, αυτός εκείνη την εποχή... Τους πέρα για 10-10, φίλε, άστο. Χόρευε με την μπάλα. Ρε 10-10 τους πέρα, γιατί χόρευε. Έτσι. Δεν ξαναβγαίνει το θείος. Τέτοιος παιχταράς, δεν ξαναβγαίνει. Εμένα θα πεις. Έτσι. Παπαγιώνου. Δεν ξαναβγάζει. Μποτίνο, Σιδέρη. Καταλαβές. Ωραία. Δεν ξαναβγαίνουν αυτοί οι παίκτες. Έχεις να πούμε τίποτα για τη φιέστα την Κυριακή. Αυτό θα πάμε τώρα. Ωραία, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και χάρη σε αυτούς τους παίκτες ο Ολυμπιακός έγινε τόσο μεγάλος. Έχετε φοβερό κόσμο. Τι έχουμε? Φοβερό κόσμο. Ναι. Εσείς αεκτζής, ε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, για να σου πω... Και εσύ ρε φιλαράκο, τον Ατήλιο από πού τον ξέρεις? Ε? Τον Ατήλιο, τον Βασίλη, από πού τον ήξερες? Μα με τον Βασίλη. Ναι. Μου έλεγε ο Βασίλης... Έλα στον Ολυμπιακό. Μητσιάρα. Την Κυριακή, πρόσεξε σε παρακαλώ, ναι. Θέλω την υποστήριξή σου. Και ερχόσαι εσύ από την ΑΕΚ και υποστήριξε τον Βασίλη. Ναι, εγώ ήμουν στην 21. Τι? Στο πέταλο, στην 21 θύρα. Εμείς στην 21. Όχι, εμείς ρε παιδί. Εσύ, ναι. Εμείς. Ναι, και σου λέγω Ατήλιο. Οι αθλοί μου ήταν όλοι στην 21. Ναι ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, και... Ο Ατήλιο. Ναι, έχεις πιει φίλε, έχεις πιει. Άραζε στην 4, δίπλα από μένα. Καλό βράδυ φιλαράκο. Άστο ρε φίλε, είσαι σουρωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Πήγαινε στις 21 και ο Ατήλιο στην 4. Τι δουλειά, ρε το πήγε. Για ποιον Ατήλιο μιλάς ρε, από ποιος που ρε, Σαντάνα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα.